Αισθάνεσαι μόνη και δεν έχεις κανένα. Αν τα βράδια σε πνίγει η απονιά και το ψέμα, κι αν σου φέρθηκαν σκάρτα και με άσχημο τρόπο, κάνε κάτι για σένα που να αξίζει τον κόπο. Τηλεφώνησέ μου, ίσως νιώθω έτσι. Τηλεφώνησέ μου, ίσως να μας πει σε καλό. Τηλεφώνησέ μου, ίσως να είμαι αυτός που ζητάς. Τηλεφώνησέ μου, έστω κι αν κάποιον άλλον αγαπάς. Τηλεφώνησέ μου, ίσως νιώθω έτσι κι εγώ. Τηλεφώνησέ μου, ίσως να μας βγει σε καλό. Τηλεφώνησέ μου, ίσως να είμαι αυτός που ζητάς. Τηλεφώνησέ μου, έστω κι αν κάποιον άλλον. Αλκατράς, κυρίες και κύριοι! Σαφέστατο μήνυμα, ας τους πάρει κάποιος τηλέφωνο. Τα παιδιά πια, ο Πέτρος έκανε τα πάντα, τραγούδησε, είχε την ψυχή που έπρεπε. Ένα χειροκρότημα για αυτή την πάντα, ρε παιδιά! Καλησπέρα. Τι γίνεται? Καλά! Πώς είμαστε? Τέλεια! Πώς είμαστε? Τέλεια! Πώς είμαστε? Τέλεια! Τώρα είμαστε τέλεια. Μπράβο! Καλό μεσημέρι σε όλους! Ξεκινάω κατευθείαν social media. Είμαστε στο Instagram παπάκι για την παρέα και στο Twitter hashtag για την παρέα. Νίκο, τι σου έχω εδώ εγώ? Αυτό ή αυτό που βλέπω στο κεφάλι? Γιατί σου καρφώσαν την παιδική σου ηλικία, παιδί μου? Ντύθηκα κουκλίτσα μου. Δεν είναι μία κούκλα! Και ωραία, πάμε τώρα στα πολύ σοβαρά. Τι είναι αυτό? Μία κούκλα. Τι είναι? Αυτό είναι μπανόφι. Το έφτιαξε εδώ μια φίλη μας, εδώ από το κοινό μας. Α, ευχαριστούμε πολύ! Ευχαριστούμε! Ναι. Κράτα το. Ένα κουτάλι, ένα κουτάλι, ρε παιδιά. Αχ, έχουμε κουτάλι, εύκαιρο. Ένα κουτάλι. Ναι, θα σου φέρω μετά. Θες να το πάρω μέσα και να σου φέρω δεν μετά. Δεν κάνω διατροφή όταν μου φέρουν δώρο γλυκά. Πολύ ωραίο. Ευχαριστούμε. Θα το φάω όλο, το υπόσχομαι. Αυτοπροκαλέστηκα. Λοιπόν, έχει γιορτή σήμερα ή έτσι? Σήμερα, παρόλα αυτά, έχουμε κάποιες γιορτούλες. Γιορτάζει ο Ζώσιμος. Όπατα. Ο Πατά και ο Παΐσιος. Α, Ζώσιμο. Δεν θα τολμήσω να ρωτήσω Παΐσιο. Θα μας πάρουμε τις πέτρες. Δεν. Κουνιέται η κούκλα. Κουνιέται. Πολύ ωραία. Να σε καλά. 14-9-9-9. Σταθερό κινητό όνομα τεπώνυμο τηλέφωνο. Open και όνομα τεπώνυμο 14-9-9-9. Γιατί το Toyota Toy Aris σας περιμένει. Μπείτε στον πειρασμό και στείλτε μήνυμα. Κυρίες και κύριοι, αν η Τετάρτη είχε πρόσωπο, σίγουρα θα ήταν η Βάνια μας. Καλησπέρα, θέλω να ξαναπώ σε όλους, παιδιά. Άλλο ένα ευτυχισμένο μεσημέρι μας βρίσκει εδώ. Πολύ καλοκαιρινό. Εγώ ήρθα από το γραφείο στο πλατό, πάτησα μέσα σε κάτι νερά. Λίμνη. Μιλάμε για τη γνωστή λίμνη, δεν το υπολόγισα, ήταν σιθρού. Μούσκεμα, μπήκανε μέσα τα νερά, βγήκαν κάλτσες, παπούτσια. Εν πάση περιπτώσει όμως δεν πειράζει. Χαμόγελο! Χαμόγελο! Είμαστε εδώ στο αγαπημένο. Δεν είχε και μια ανατροπή. Εν πάση περιπτώσει, προχωρώ στη δεύτερη ιστορία. Μας είπε λοιπόν για τον Κράτζ, ενημέρωσε εκεί που καθόταν και τα λοιπά. Τι ωραία, περνάει, στέκεται. Μετά μας λέει ότι ήταν πάλι αμέριμνη σε ένα φούρνο. Γενικά έχετε στο μυαλό σας, όποτε τη θέει να μέριμνη, μην δίνετε καμία σημασία. Εκεί πέρα λοιπόν την πλησίασε μια κυρία η οποία αναζητούσε έναν τρόπο να πάει σπίτι της γιατί είχε χάσει το λεωφορείο. Η Φέη δεν δίστασε καθόλου και την επιβίβασε την κυρία στο αυτοκίνητό της
Χωρίς δεύτερη σκέψη. Αυτό που λέμε το αυθόρμητο τώρα, έτσι. Θα ήθελα να ενημερώσω τώρα όσους παρακολουθούν ότι σε περίπτωση που αργήσει το λεωφορείο της γραμμής, η ΦΕΗ είναι διαθέσιμη να εξυπηρετήσει αν είναι στο δρόμο της. Όπως και οι περισσότεροι οδηγοί ταξί, το θυμάστε αυτό παλιά που σήκωνε το χέρι και έλεγε ναι, και σου έλεγε πού πας, που ήταν άδειος. Και του έλεγε τι, πού θες να πας. Όχι, πάω, δεν με βολεύει. Και έφευγε άδειος. Το έχετε ζήσει αυτό. Τώρα είναι ωραία, κάθονται εξαπλωμένα, περιμένουν όλα κίτρινα στη σειρά. Εν πάση περιπτώσει, να είναι καλά οι άνθρωποι. Αν δεν βολεύεται η ΦΕΗ, υπάρχουν κι άλλοι παρουσιαστές. Φώναξε μία Μενεγάκη, τι ωραία που θα σε πάει. Θέσσαρ Ναούτογλου, τον έχω και αυτόν σε οδηγό. Χατζη Βασιλείου, δηλαδή όποιος μπορεί. Είναι ρε παιδιά δυνατόν όμως. Βάζεις όποιον να είναι μέσα στα. Έγινε. Καλό μεσημεράκι από το Βικάκι, θα δοθεί ευχή. Έχεις λάστιχο. Έχει λάστιχο. Είναι λάστιχο, εγώ θα έλεγα. Είναι λάστιχο. Εν πάση περιπτώσει, μας τίμησε και η ΦΕΗ, γιατί φέρει παιδιά κατάγεται από το Κιλκής. Τα φιλιά μας το Κιλκής. Τα φιλιά, παιδιά, είναι πολύ ωραίο το Κιλκής. Μας τίμησε έτσι, ρε παιδί μου, ότι κι ας έχει γίνει η ΦΕΗ, δεν έχει αλλάξει. Είναι αυτό το ταπεινό κορίτσι από το Κιλκής. Μπράβο της. Μπράβο, θα πω. Κι εγώ, αν ήμουν από το Κιλκής, μπορεί κι εγώ να έκανα το ίδιο. Μικρό φθινοπορεινό. Και μιας και αναφέραμε τον Χρήστο τον Κράτς, να πούμε ότι το παιδί έδωσε μια συνέντευξη στη Βουλιά των Κούκου. Και εντάξει, μια χαρά τα είπε το παιδί να πεις. Θέλω να μείνουμε σε ένα σημείο βέβαια. Το ξέρατε εσείς ότι ο Χρήστος έχει χόμπι να εκτρέφει πτηνά? Έχει, λέει, άκου τώρα, πάθος με τις κότες. Έχει και χήνες, καναρίνια, παπαγάλους, αλλά οι κότες είναι το πάθος του το μεγάλο. Δηλαδή παθαίνει τυρέλα που λέμε. Έχει σπάνια είδη κότας. Δεν έχει την κότα την απλή και την αλανιάρα. Έχει κι άλλες, δεν ξέρω τώρα τι είναι. Είναι πολύ τα σπάνια τα είδη. Θέλω να ρωτήσω κάτι από τα κορίτσια εδώ πέρα. Γνωρίζεις, ας πούμε, ένα παιδί έτσι και σε αρέσει πάρα πολύ. Δεν είναι ένα ωραίο παιδί? Ναι. Λες, τι ωραίο παιδί είναι αυτό, ρε. Πηγαίνετε εσείς, βγαίνετε μαζί, μιλάτε. Και εσείς γενικά πώς, τι. Εγώ μαγειρεύω τέλεια και έχω πάθος με τις κότες. Πώς αντιδράς αυτό, ρε παιδί μου? Είναι όλοι τι είστε? Όλοι στο ίδιο κοτέτσι είμαστε, αυτό ακούστηκε, θα χειροκροτηθεί αφού αυτό ένιωσε. Ξεπερνάς δηλαδή στο κοτέτσι. Είναι πάντως μια πληροφορία που σε φτιάχνει να πεις, πόρε γνώρι. Τι πας να πεις στις φίλες σου, γνώρισε ένα κούκλο? Δηλαδή το τι θα γίνει στο κοτέτσι δεν υπάρχει. Δηλαδή να κυνηγάμε να πάρουμε τα αυγά. Εν πάση περιπτώσει, να είναι καλά το παιδί, μην του τύχει καμία βαλαβάνη. Μόνο που έχει πουλοφοβία θα φύγει χιλιόμετρα μακριά. Τι να πω, να είναι καλά το παιδί, κάτι θα ξέρει. Συνεχίζω λίγο το πρόγραμμά μου με ένα κορίτσι που του χρωστάω προσωπικά εγώ πάρα πολλά. Κόνη Μεταξά. Η Κόνη, παιδιά, δεν άντεξε και έγινε ξανθιά. Και πολύ άργησε. Πολύ σοκαριστικό. Πιστεύω ότι δεν θα έρθει το καλοκαίρι. Γι' αυτό βρέχει, να ξέρετε. Δεν θα έρθει το καλοκαίρι. Βέβαια, τώρα δεν έκανε και το ξανθό της Δούκησας, να πεις. Έκανε λίγο ένα πιο πυρόξανθο. Όχι, της Δούκησας δεν είναι. Είναι λίγο πιο αυτό, πιο πορτοκαλί. Εντάξει, αυτό τώρα με τα λουσίματα ανοίγει. Μήνυες, θα έχω μάθει την Κατιέντζη. Λέω ότι όμορφη, φεύγει, λούζει, 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 φεύγει το χρώμα. Εν πάση περιπτώσει, η Κατίνα και η Πλατίνα τον πρώτο χρόνο χαίρονται. Ήθελα κάπου να το κοτσάρω και αυτό να το πω. Σας αρέσει? Ναι. Στα. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Ό,τι πει ο κόσμος. Δεν είπα καμία δέση. Εδώ. Περνάω σε ένα ευχάριστο γεγονός να το πούμε. Μαντώ η καστερά του. Μάλλον. Άκου τώρα, μεταφέρουμε φήμη. Μάλλον είναι στις πρώτες εβδομάδες της εγκυμοσύνης της. Μακάρι να είναι αλήθεια. Ευχόμαστε όλα να πάνε καλά. Φιλιά, ρε Μαντώ μου, φιλιά. Επίσης, πολύ σημαντική πληροφορία. Πιο σημαντική και από τα σημαντικά. Μάθαμε τι τρώνε για πρωινό ο Κικίλιας και η Τζένι Μπαλατσινού. Θέλετε να μάθετε? Θα το πω έτσι κι αλλιώς. Πείτε ναι. Θέλετε να μάθετε? Θα σας κάνω το χατήρι. Τρώνε γρανόλα.
Γιατί ξέρετε τι είναι. Παιδιά, ούτε εγώ ήξερα. Η γρανόλα. Η γρανόλα θα μπορούσε να είναι από κάποιο χωριό. Ένα έτσι ορεινό χωριό. Εμείς τρώμε γρανόλα. Η γρανόλα, παιδιά, λοιπόν, θέλω να ξέρετε, είναι βρώμη με ξηρούς καρπούς και σπόρους ανακατεμένο όλα μαζί για ένα πολύ ωραίο γερό πρωινό. Απέσιο μπορεί να μην είναι. Να δοκιμάσω, όχι, δεν μπορώ να δοκιμάσω τι μου λέτε. Να φάω τον πανόφ με μεγάλη μου χαρά για πρωινό. Τώρα την γρανόλα τι να πω. Βέβαια, εδώ πέρα η διαφορά είναι ότι η Τζέινι τοποθετεί τις γρανόλες σε ξεχωριστά βαζάκια. Έτσι, κάθε μία έχει τη δική της, κάθε τη δική του. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Είναι, ας πούμε, λέει όπως βλέπετε. Εδώ πέρα βάζεις και κάποιες ταμπελίτσες πάνω. Γράφες με γρανόλα Κικίλιας, γρανόλα Τζέινι. Τα θέλουν ο καθένας να έχει την γρανόλα του. Αυτό σημαίνει οργάνωση. Μιλάμε για τάξη. Η Τζέινι, αν δεν είναι Παρθένος, έχει πάρα πολλούς πλανήτες. Μπράβο για την γρανόλα, μπράβο για τα ταμπελάκια. Αφιερωμένο. Χαλάλη σου όμως, ό,τι και να φας εσύ. Δεν θα παχύνεις, γιατί ξέρεις πιο πολύ. Γρανόλα, λίγη να την βράσω. Το πρωί πριν φύγω μη ξεχάσω. Να τη φάω σίγουρα, μα πριν καταστραφώ. Ζητάω λίγη γρανόλα μέσα από το κουτάκι. Βάλε μου και μένα τα μπελάκι, για να μου θυμίζεις κάθε ώρα. Πώς να τραφώ. Ευχαριστώ. Είναι, sorry, είναι πολύ... It's overwhelming. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, στην καλύτερη παρέα, ρε παιδιά! Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Έλα, πια ξάπλωσε, και το υπόσχομαι, είναι η τελευταία που θα δείξω, το υπόσχομαι. Πια ξάπλωσε στον ορνό της Μυκόνου και φωτογραφήθηκε ανατροπή με το μαγιό της. Θα σας το πω. Είναι η Δήμητρα η Αλεξανδράκη. Σοκ. Γιατί χειροκροτάτε λίγο, είστε πολλές κυρίες γι' αυτό. Χειροκροτήστε ρε λίγο, χειροκροτήστε. Το παρακολουθούμε, έχει προτιμήσει ένα look πιο Μέρη Χρονοπούλου θα έλεγε κανείς. Εκεί πέρα στο γοργόνες και μάγκες, το μαγιό καπέλο έτσι κι αλλιώς, σας το είπα ότι είναι τάση. Φυσικά εδώ πέρα το καπέλο πια μιλάμε ότι είναι πιο μεγάλο και από το μαγιό, μη σου είπα και από τη Μύκονο. Εν πάση περιπτώσει, άμα πιάσει και μια βροχή γιατί βλέπεις το καλοκαίρι, πετάει το καπέλο πάνω, τάκ τέντα, κάθε τρεις φίλοι τρώνε, περνάνε υπέροχες διακοπές τους. Οι λεπτομέρειες αγιονάρες μπορεί να με αφήσει εμένα στον τόπο. Είναι σαν κάτι ξεχασμένες από μια παλιά γιαγιά που πήγαινε και έκανε τη βουτιά της. Να είναι καλά, πολλά φιλιά στη Δήμητρα και καλό καλοκαίρι. Και επειδή εγώ κρατάω υποσχέσεις, είπα δεν θα δείξω άλλη. Θα δείξω άλλους. Επιτέλους για τα κορίτσια, δεν κάνουμε διακρίσεις, παιδιά. Ήρθαν πάρα πολλά παράπονα στα αυτιά μου για τα κορίτσια. Ότι δεν δείχνει... Ωραία, ήρθε σήμερα αυτή η μέρα, δεν θέλω να μείνει κανείς παραπονεμένος. Λοιπόν, αν και το πρώτο και το καλύτερο αγόρι του καλοκαιριού... Είμαι εγώ, παιδιά, συγγνώμη τώρα που τα λέμε. Δεν ούτε καυτός άντρας στάνταρ, αλλά ούτε δεν μπορεί ο εγκέφαλός μου ούτε την πλάκα να συνειδητοποιήσει. Δηλαδή αυτό ποτέ... Κατά δεν το έχω βάλει στόχο να γίνω έτσι. Δεν θα μπορούσα. Τι βάλτε, ρε, δεν μας παρατάτε μια χαρά. Άσε να πάμε ένα καρπούζι να κάνουμε δύο βουτιά. Σε πάση περιπτώσει. Τι με προκαλείς. Τι με προκαλείς. Τι με προκαλείς. Με προκαλείς να κάνω αυτό το σώμα. Δεν θα κάνω μετά το για την παρέα. Θα κάνω φωτογραφίες για υπέροχα μαγιόλα καυτά. Όχι, παιδιά, αν κάνω αυτό το σώμα μετά δεν θα είναι ωραίο. Δεν θα με χαιρετάτε στον δρόμο. Θα λέτε πω, αυτός ο καλόνος.
Θεός, μην το χαιρετήσω. Ενώ τώρα βλέπετε την κυρίσα, είναι καλό παιδάκι. Τι γίνεται, Νικόλα? Υπάρχει μια επαφή. Όχι, όχι. Θα έχω τουλάχιστον φωτογραφίες να θυμάμαι. Λοιπόν, προχωράω με τους υπόλοιπους. Με μεγάλη διαφορά από μένα ο δεύτερος, έτσι κι αλλιώς τώρα. Θα περάσω στον Θεοχάριο Ανίδη. Που όπως βλέπουμε είναι ρέπλικα δική μου, το βλέπετε όλοι. Ξυρίζει το κεφάλι. Δηλαδή, έλεος. Είμαι influencer, αλλά κεφαλακρός κανονικά. Δεν είναι από επιλογή. Έτσι είναι. Έλα, σταματήστε. Έλα, ρε παιδιά, πάτε καλά. Τι έχετε πάρει σήμερα? Εντάξει. Είστε, δεν έχω λόγια. Το βλέπω εδώ πέρα, το καταλαβαίνει. Μια πετσετούλα να πει, ένα ζευγάρι γυαλάκια, παίζει με το κινητάκι. Υπάρχει εδώ πέρα το πλαστικό μπουκάλι, λάθος. Εύχομαι να το πάρει μεταφεύγοντας. Αλλιώς του κουπανίζει το κεφάλι. Εντάξει, οκ. Okay. Εγώ εδώ πέρα στη φωτογραφία θα βάλω. Οκ. Okay. Έχω τρία επίπεδα βαθμολογίας. Δεν πάω με αριθμούς. Πάω με οκ. Okay. Ας πούμε, θα πάρουν, ας πούμε, ναι. Υπάρχει το ναι που είναι το άριστα να πει πολύ καλό. Δεν νομίζω ότι θα βρουν κανένα. Μπας περιπτώσει, υπάρχει το οκ, okay, μέτριο. Οκ, okay, τι μου λένε. Και υπάρχει και το όχι που είναι πολύ χάλια. Όλο χάλια αυτό. Οπότε στο Θεοχάρη ξεκινώ και βάζω ένα οκ. Okay. Οκ. Okay. Okay. Πάει, έφυγε ο επόμενος. Παρακαλώ. Μάλιστα. Ο Αντίνος Αλμπάνης. Δεν είναι αδιανόητο. Ρέπλικα φαίνεται, είναι ξεκάθαρη. Μ' αρέσει και πάρα πολύ η λέξη. Ρέπλικα 2. Το προσπαθεί. Δεν πεθαίνω πολύ με αυτό που βλέπω. Ενώ αυτή η φάτσα λίγο μεταράζει. Από μένα είναι όχι. Είναι και από εσάς όχι. Πάρα πολύ ωραία. Προχωρώ παρακάτω. Δημήτρης Αλεξάνδρου. Μην ξελισάτε τόσο φανερά. Δεν είναι ωραίο. Μπορεί να βλέπουν άνθρωποι από το σπίτι που ξέρουν ότι έχετε έρθει στην εκπομπή και καταλαβαίνουν τις φωνές. Θα έχετε προβλήματα. Ο Δημήτρης εδώ παρακολουθούμε. Αυτή η πόζα είναι η πόζα γιατί έχει δει μυγάκι ότι θα βγάλει το μαγιό το οποίο είναι έτοιμο να πέσει από ό,τι βλέπουμε. Εντάξει, οκ. Okay. Από μένα είναι ναι. Γιατί ήρθε και την προηγούμενη εβδομάδα το παιδί εδώ. Ναι, μπράβο, πολύ ωραία. Δεν έχω θέματα. Προχωράω. Πάω παρακάτω. Για να δω. Μάικ. Μάικ. Ο Μάικ. Ο Μάικ, παιδιά, πολύ... Σας άρεσε, εντάξει, είναι λίγο το υφάκι εμένα, τι γίνεται, ρε, πλακωθούμε στο ξύλο. Έχει λίγο τα νεύρα του το υφάκι, θα έλεγα ένα όχι στο τζαμπουκά, αλλά σας αρέσει εσάς? Οκ. Okay. Okay. Πολύ καλή, πολύ ωραία. Προχωράω παρακάτω, πέταξε μου ακόμα έναν. Έγινε. Περίοδος αναπαραγωγής, ξεκάθαρη για κάποια είδη. Πολύ εδώ πέρα, ο Στέλιος θα έλεγε κανείς ότι είναι και λίγο άβολη η πόζα. Δεν μπορώ γιατί στα. Εν πάση περιπτώσει, αγύμναστος, δεν σε νοιάζει ποιος είναι, θα τα πείτε όταν βρεθείτε στο κότερο. Τι σε νοιάζει τώρα? Ωραίος είναι, θα ήθελα να φάει κάτι, να γεμίσουν αυτά τα βλάκια στη μέση, δεν είναι και ωραίο. Όλοι το έχουμε αυτό, θες να μου πεις έτσι? Αδιανόητο, το περίμενα εγώ. Εμένα πιο ωραίο, γιατί είναι αυτό εκεί πέρα πας, να πέσει το νερό, δεν ξέρει πού θα φύγει. Δεν είναι ωραίο. Να είναι καλά το παιδί, πολύ αδύνατος, όχι άλλος. Δεν ήταν ωραίο αυτό. Από ό,τι καταλαβαίνω, δεν σας αρέσει καθόλου. Θα κάνω μια προσπάθεια. Εδώ παρακολουθούμε. Μίλησατε, είναι φωτογραφία. Εδώ πέρα παρακολουθούμε τι πολύ ωραία. Υπάρχουν πίσω κάποια στάχια σε φλούο. Υπάρχουν κάποια κάγκελα που έχει ακουμπήσει. Το πουκαμισάκι το θέλε, δεν το θέλε. Έκανε και μια ψύχρα. Υπάρχει μια αποκάλυψη μονόρογη. Παρακολουθούμε. Παρακολουθούμε και μισό λάστιχο εσωρούχου. Είναι μια φωτογραφία. Εγώ θα βάλω οκ. Okay. Οκ. Okay, ό,τι θέλω θα βάζω εγώ. Οκ, okay. Μα ό,τι και να πείτε. Δεν αλλάζει, έχει καταγραφεί. Να φέρετε δικηγόρους. Οκ, okay, από μένα λοιπόν. Να είναι καλά το παιδί. Περνάμε στον Τζόνι. Ούτε κατά διάνοια. Δεν καταλαβαίνω. Μη ρωτάμε και. Εγώ δεν ξέρω πού κοιτάει, τι γίνεται. Είναι σαν να υπάρχει και ένα σκηνάκι του τραβάν τον κολο πίσω. Δεν καταλαβαίνω τι παθαίνει. Περιμένει την κουτσουλιά από το Περιστέρι που είναι γούρι για κάποιου. Πού μιλάει? Έγινε. Τα φιλιά μου στο Θεό, Τζόνι, άμα έχετε γνωριμίες. Από μένα είναι όχι. Προχωράω, πάμε παρακάτω. Ο Λευτέρης ο Πετρούνιας. Χειροκροτείς το άνθρωπος, ο Νηπιονίκης. Μην κάνετε σαν τους τρελούς. Θα γίνει πατέρας, μπράβο του, να του ζήσει. Υπάρχουν πίσω οι κρίκοι, υπάρχει λοιπόν εκεί πέρα κανονικά το θέμα όλο. Να είναι καλά το παιδί, από μένα είναι ναι. Έχω άλλο? Έχω άλλο? Λένε ναι, ξέρουν κάτι, έγινε. Μην κάνετε έτσι α και σβήνετε. Δεν είναι ωραίο, κάντε να, κανονικό. Καλά, δεν σας ενδιαφέρει καθόλου. Θα κάτσω 2 δευτερόλεπτα. Σάκης Τανιμανίδης, τον βλέπουμε στον ωκεανό. Προφανώς ψάχνει να βρει το σωληνάκι του, κρατάει τα γυαλάκια του.
Και αυτό το σώμα δεν πιστεύω ότι το έχουμε όλοι μέσα μας. Δεν καταλαβαίνω τι παθαίνουν. Πολύ στεγνό. Βλέπεις και το πλευρό του άλλου τώρα δεν είναι ωραίο να μετά στην πλευρά. Βέβαια, περνάει η ώρα στον Άγιο Δομήνικο που είχε πάει εκεί μπόμπα. Βαριούνται, μετράνε τα πλευρά του. Περνάει η ώρα. Τέλεια το ζευγάρι. Άμα τους βοηθάει, επομένως, ναι, ναι, να είναι καλά το παιδί. Και τώρα θέλω για κλείσιμο μία τελευταία φωτογραφία. Τι έχεις, Εύκαιρη, πέτα την. Ο Κωνσταντίνος τρελαίνεστη. Ο Κωνσταντίνος, ο Βασάλος, παρακολουθούμε ότι έχει διαλέξει την περιοχή που ήταν και ο Μιχαήλ πριν. Τους αρέσουν πολύ τα στάχια, σε φλούο πάντα. Είναι πίσω στάχι, ένα το δαγκώνει κιόλας, ποιος ξέρει, μπορεί να είναι γκρανόλα. Εδώ βλέπουμε ότι η απόφαση ήταν πολύ ξεκάθαρη, διπλόρογη αποκάλυψη, τα έδειξε όλα και έμεινε στον Άσο. Να είναι καλά το παιδί, να είναι καλά, από μένα είναι ναι. Είναι αναγκαστικά, τα πλατό είναι δίπλα, τα γραφεία δίπλα. Δεν θέλω το να βρεθούμε, να αρχίσει τα παράπονα, να έχουμε τρέλες κτλ. Να είναι καλά. Φυσικά καταλαβαίνετε μετά από όλες αυτές τις φωτογραφίες. Καταλαβαίνετε. Ετοιμάσου, μάζεψε τα πράγματα σου. Εισιτήριο έχω εγώ για τον ερώτα σου. Ετοιμάσου, θα σε πάω στα όνειρά σου. Όπως σου είχα υποσχεθεί, μόνο εγώ και εσύ. Με τα προξενιά. Μπείτε στο ΜΑΤ μέσα και ψηφίστε να σηκώσουμε την κούπα. Το Instagram είναι papakialcatraz.band και εμείς παπάκι για την παρέα. Έτοιμοι! Μα το έκανε αυτό που είπαμε. Ελάτε, βάλτε τη χαρούλα λίγο. Να πούμε τις καλημέρες μας στον κόσμο, λίγο να ξυπνήσουν, να ανάψουν τα αίματα δυνατά. Πάμε όλοι μαζί. Έχει απόψε η γη. Τίποτα. Δεν σας ακούω. Αφού δεν λένε τίποτα. Δεν ξέρετε τους στίχους αυτής της τραγουδάρας. Θεοδόση τίποτα. Ούτε Θεοδόση. Βέβαια. Στο ρεφρέν, κερδίζει χρόνο. Όμως και έχετε δίκιο, σας παρακαλώ, λίγο το λεξιλόγιο. Μα ποιο λεξιλόγιο, ανεβάζει πίεση, κυρία Γιαννούλα. Κλείστε, κλείστε. Τι λέτε? Καλά τα είπε, ναι, αλλά ακούστε τώρα, αν ακούνε κάποιες κυρίες που και το πρωί βλέπουν το ευτυχείτε, αν θέλετε να ευτυχίσετε και να κάνετε καλοκαίρι, άμα σας ταράζει πάρα πολύ, μην παίρνετε, η νευροπίεση θερίζει, η κυρία Γιαννούλα, εγώ πιστεύω, ανέβασε πάρα πολλούς παλμούς, η άλλη που είχε βγάλει τα μάτια με τον κουνιάδο ήταν και ήταν η κυρία Γιαννούλα, δεν τρέπεσε! Δεν τρέπεσε, φτούτσου! Και θα κλείσω, θα κλείσω. Πήρε χάπια προφανώς η γυναίκα. Μπορεί πάνω στην τρέλα να πήρε κανένα άλλο να έρθει να ναρκώθει και χωρίς λόγο να βλέπει ακόμα όπεν. Ξυπνήστε, κυρία Γιαννούλα! Υπάρχει άνθρωπος στη δική μας εκπομπή που κάθε πρωί τι του εμφανιζόταν στον υπολογιστή του. Εντάξει, ήταν κάποιες εικόνες περίεργες και λέει και φώναζε. Ελάτε, ελάτε, βγήκε πάλι, βγήκε πάλι, πάρτε το από εδώ. Το βγήκε πάλι ήταν όργανο. Δεν θα πω περισσότερα, αλλά τις έβγαινε στον υπολογιστή. Στο γραφείο. Από τον άνοιγε. Το πρωί. Όργανο, μπουζούκι. Λίρα, κιθάρα. Δεν μπορώ να πω. Αλλά έχει σχέση, είναι χορδό και πτηνό. Πουλάκι ξένο,
Τι πουλί ήταν πρώτος, γιατί για πουλί δεν μιλάμε. Δε μου. Αυτό το τραγούδι το βάζανε σε παιδάκια. Τι πείραμα ήταν αυτό, αυτά δεν τρελαινόντουσαν μετά από λίγο. Το πουλάκι τσίου μετά από δύο φορές γίνει εσύ τσίου. Το βάζει το παιδάκι και τα καημένα κάναν έτσι. Τι λέτε? Το έχω χορέψει σε ζούμπα. Το έχω χορέψει σε ζούμπα. Κάνεις λάτι και χορέψεις το πουλάκι τσίου σε ζούμπα. Και είσαι χαρούμενη γι' αυτό. Μπράβο μωρό, μάμα σε κάνει χαρούμενη. Θέλω να μου πεις αν έχεις παίξει ποτέ με χειροπέδες, για παράδειγμα. Αν έχεις φορέσει ή σου έχουν φορέσει χειροπέδες. Φρικτή εκπομπή. Ε? Φρικτή εκπομπή, ακούστηκε, sorry. Φρικτή εκπομπή. Εγώ, ε. Όχι, όχι, παιδί μου. Ε, βέβαια. Κάνει και κάνει. Και τα δύο. Λοιπόν, θα παίξουμε εγώ, θα κάνω την αστυνομία και εσύ τον κλέφτη. Εσύ θα κάνεις την αστυνομία. Κάνει ότι κλέβεις τη Βερβερίτσα. Βερβερίτσα! Βερβερίτσα! On tour, καλοκαίρι, περιοδίας, όλοι. Τρελή όλοι. Όλοι τρελή και εμείς και στο κοντρόλ. Ωραία. Κάνει ότι κλέβεις τη Βερβερίτσα. Πάω να την κλέψω. Έλα, βρε, αλήτη! Αλήτη! Απατεώνα! Γιατί βάζεις τόση δύναμη αλήτη, για την απατεώνα. Περίμενε. Αλήτη, απατεώνα! Κάνε εκπομπή τώρα! Πολύ ωραία. Εντάξει, η κοπέλα έχει προβλήματα, πια έχει κουραστεί. Να το λέμε ότι έχει κουραστεί. Η κοπέλα έχει κουραστεί, ας την ξεκουράσουμε. Ας... Εγώ δεν είχα βάλει τέτοιες χειροπέδες. Δεν είχα βάλει αρχικά, παιδιά. Είπα ένα... Εντάξει, ηρεμήστε. Όλοι έχουμε, δεν έχουμε όλοι, αλλά οι περισσότεροι θα έπρεπε να ντρέπεστε. Δεν περνάνε καλά και οι καταδικοί περνάνε πολύ άσχημα τα χέρια. Δεν θα έρθει το ζώο να μην πάμε. Ποιο νησί του Αιγαίου ονομάζεται και νησί των ανέμων? Σάμφ. Έγινε. Ποιο είναι το αντίθετο της λέξης αγνώμων? Γνώμων. Α, μπράβο! Μπράβο! Μπράβο με ωμέγα! Εντάξει. Κομμένη και ραμμένη για σένα. Έλα, γιατί θα σε αναγνωρίσουν από τις χειροπέδες. Βγάλω. Ήταν πολύ απλό, κάνεις έτσι. Αντεζόν. Και βγαίνει. Νίκο, σε λυπήθηκα. Η ψυχούλα μου σε λυπήθηκε. Μπράβο, 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 με απελευθέρωσε. Μπράβο, μπράβο. Έλα εδώ, έλα εδώ. Έλα εδώ, όχι υπερβολική, παιδιά, είμαστε κάποιοι οργανισμοί. Έλα εδώ, δείξε εδώ. Εγώ θα κάνω αγωγή στο κανάλι. Εγώ θα κάνω αγωγή. Για... Μέχρι να παντρευτώ θα Γιάννη. Για πάντα με σημάδια. Αυτό έχω να σας πω. Εν πάση περιπτώσει, ένα χειροκρότημα στον γνώμων. Σου λέει το άτο στερητικό αγνώμων, ο γνώμων. Υπέροχο, υπέροχο. Καλώς θα τα ακούω. Κοιτάξτε τι σας έφερα. Τι βερβερίτσες είστε εσείς? Ξέρετε τι είναι η βερβερίτσα? Ναι. Έχετε δει την παράσταση του Νίκου του Μουτσινά, ναι, τη βερβερίτσα? Ναι, ναι. Α, γι' αυτό. Σας άρεσε? Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Σ'
αγωνιστικούς μου χαιρετισμού που είσαι, Νικόλα μου, εδώ. Σε στηρίζουμε εμείς με κάθε τρόπο, όπως μπορούμε. Η Βερβερίτσα θα πάει και περιοδία το καλοκαίρι, να πούμε κι αυτά. Κορίτσια! Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Οι Βερβερίτσες! Οι Βερβερίτσες, κυρίες και κύριοι! Ρε κορίτσια! Για καθίστε! Τρελάθηκα! Ελάτε πιο μπροστά! Κορίτσια! Εγώ δεν καταλαβαίνω χαμπάρι τόση ώρα... Βόιντι! Έχουμε ένα μικρόφωνο, μπράβο, για φέρε λίγο. Για πείτε τα ονόματα, ποια είσαι? Νίνα. Γεια σου, Νίνα. Εσύ. Η Βασιλική. Γεια σου, Βασιλική. Εσύ. Αγγελική. Γεια σου, Αγγελική. Εσύ. Άννα Μαρία. Η Άννα η Μαρία διάλεξε. Σοκαρισμένη. Τα κορίτσια μας είναι οι Βερβερίτσες. Ευχαριστούμε πολύ, ρε κορίτσια, που πήρατε το όνομα. Πώς τα πήγατε? Καλά. Α, δεν είσαι και σίγουρη. Καλύτερα, μπορείς και να καλύτερα, μπορείς να ναι. Μπορώ να δω, έχω απόσπασμα. Όχι, για hit it. Η ποικιλία είναι τώρα η λέξη μας και το θέμα μας. Και ο χρόνος αρχίζει από τώρα. Ιστορία, χώρα, Αιγυπτός, Αφρική, Γαλλία. Μπράβο στα κορίτσια μας! Καταλάβατε. Γι' αυτό εγώ κάνω περιοδία στην Ελλάδα, φαντάζομαι την έχετε την Ελλάδα. Σικελία ούτε κατά διάνοια. Μακριά, μακριά. Εκεί χάσατε. Όχι, εκεί κερδίσαμε, κερδίσαμε αυτό. Πώς έγινε αυτό. Δεν ήξερε μία μόνο γεωγραφία, όλες οι άλλες πολύ δυνατές. Οι άλλες ήταν τέλειες. Είπα εγώ τις λέξεις και τις βρήκανε όλες. Μπράβο ρε κορίτσια, γι' αυτό είστε παρέα. Συμπληρώνει μία την άλλη, ένα χειροκρότημα. Σας ευχαριστώ πολύ κορίτσια μου. Περάστε μου, καθίστε μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χειροκρότημα, χειροκρότημα στα κορίτσια. Δεν κατάλαβα, υπέροχα. Σπύρο. Μ' αρέσει το κόνσεπτ. Αν και το στήσιμο με προβλημάτισε λίγο, αλλά είναι καλό γευστικό. Δεν το περίμενα. Πολύ ωραίο. Το μπιφτέκι δεν μου άρεσε καθόλου. Α, το ρύζι ήταν άνοστο, κόλλαγε. Γι' αυτό και δεν έφαγα καθόλου. Σπύρο. Αν και δεν είμαι φαν του γλυκού, είναι πάρα πολύ ωραίο. Mm. Το γλυκό δεν μου άρεσε σχεδόν καθόλου. Κοίμασα δύο κουταλιές γιατί δεν ήθελα να προσβάλλω το Μίλτο. Έτσι, έτσι, μπράβο, ε! Θα το κάνουμε μαζί, remix. Θα το κάνουμε μαζί, remix. Ποιο? Τον Υποκρισία. Ναι, τον Υποκρισία. Ρε, με διόρθωσες, ρε. Τον Νίκο τον Υποκρισία. Ρε, δεν φοβάστε. Έχω εδώ πέρα μικρόφωνο. Αυτό έχει φύγει σε ένα δεύτερο. Κάνει ζαμ, μπαμ, μπαμ στον τόπο. Θα το κάνουμε, να το κάνουμε. Ωραία. Γιατί έχω πα... Όχι. Όχι, μην το κάνεις αυτό. Και το κάνω και... Αλλά τι να ζω. Δεν το κάνω, παιδιά, να σου πω και κάτι. Έχω πει και τόσα πολλά. Ας κάνω και κάτι από αυτά που έχω πει. Έχεις συνεργασία τώρα. Έχω συνεργασία. Ναι. Τι συνεργασία έχω? Α, με την Ηλένη. Α, είμαι πολύ καιρό στο στούντιο και θέλω να βάλω λίγο την ανάσα μου. Δεν αντέχω. Έχω κι άλλο, Αγγελική. Την επόμενη εβδομάδα, σε παρακαλώ, αυτό εδώ πίσω να αλλάξει με κανονικό φυτό πράσινο. Πρέπει να αλλάξει το φόντο αυτό με καλοκαιρινό λουλούδι. Γιατί αυτό το βλέπω πίσω σας. Το χιονισμένο, ναι. Πώς το λένε, τι είναι εκείνο. Χιόνια στο όχι. Καμπάναριο. Φίλες μου όλοι. Γεννάση. Και δεν το αλλάζω γιατί αυτό το αγαπάει πολύ ο Νίκος Μουτσιμάς και που ζηλεύει που δεν έχει τέτοιο σκηνικό. Ζηλεύω. Αυτό είναι αλήθεια. Θέλω το σκηνικό του Αλέξανδρου. Έχεις καλύτερο. Δεν έχω καλύτερο, παιδιά. Είναι πολύ ωραίο. Δεν μπορεί η παραγωγή πια να ασχοληθεί. Τόσες ωραίες εκπομπές υπάρχουν. Κλέφτε κάτι. Μην τον λυπάστε. Πρόκαλο! Τι
παραγωγή του για την παρέα να μου φτιάξει ένα κομμάτι το σκηνικό του Αλέξανδρου. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και γυρίζουμε εδώ με χρυσή τηλεόραση. Αυτό το κάτι που θέλω, που θα με κάνει σαν τρελή να σε θέλω. Αυτό το κάτι που θέλω, που θα με κάνει σαν τρελή να σε θέλω. Αυτό το κάτι, το κάτι, το κάτι. Πρόσεχε μπροστά μας. Τι? Βερβερίτσα μπροστά μας. Βερβερίτσα, η απίστευτη κωμωδία του Νίκου Μουτσινά που έσπασε ταμεία στην Αθήνα, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Πρωταγωνιστούν Μουτσινάς, Σολομού, Νικολάου, Γεωργακοπούλου, Ρουσάκη. Πληροφορίες people.gr. Δεν είμαι ερωτευμένη αυτή την εποχή, αλλά πηγαίνω στη Μύκονο. Και στη Μύκονο πάντα ερωτεύομαι, παιδιά. Δεν θέλω με τίποτα να ξαναπαντρευτώ, αλλά ποτέ μη λες ποτέ όταν έρθει ο τεράστιος έρωτας. Είναι ακόμα διαθέσιμος ο πρώτος μου μεγάλος έρωτας, ο Brad Pitt, οπότε ποτέ δεν ξέρεις. Συγγνώμη, λέει, η Πάολα είναι. Ναι. Τα φιλιά μου. Λέει, αμανέ και do it. Αμανέ και do it. Α, συγγνώμη, ήταν... Νόμιζα αγγλικά ότι ήταν. Ρε, παιδιά, γιατί εσείς τι καταλαβαίνατε, τι λέει. Αμανέ και do it. Ότι καλά, χορεψέ και κάντο. Αμανέ και... Πάρα πολύ ωραίο. Ο έρωτας την περιμένει. Αυτός δεν ξέρει τι τον περιμένει. Φαντάζομαι δεν θα πάει με αυτούς τους δύο τεράστιους επιθετικούς σταυρούς, σταυροφορία, Crusader. Η σταυρή ήταν πιο μεγάλη και από την ίδια, λέτε τα βάζει, πατερίτσες άμα θέλει, πάρα πολύ μεγάλη. Είναι έτοιμη να ερωτευτεί, επιθετικός έρωτας, την είδατε αγριεμένη σχεδόν και τα κοτσιδάκια δεν βοηθάνε που τραβάνει το σύστημα. Να είναι όμως καλά η κοπέλα, τα φιλιά μας στο Brad Pitt. Έχω μια άλλη ηλικία από την Αλέξανδρο. Ωραία. Έτσι. Ναι. Δηλαδή αυτό που έπαθε ο Αλέξανδρος, δεν το συμπάσχω καθόλου. Αλλά μου έχει συμβεί και δεν ήξερα τι να κάνω σε κάποια ηλικία και δεν ήξερα να την προσβάλλω ή να μην την προσβάλλω. Και τελικά μισό τραβήχτηκα και ήρθα σε δύσκολη θέση εγώ. Ποιο ωραίο το μισό. Γιατί έπρεπε να το πω και έγινε αρτσούμπαλο. Τώρα που έχω μάθει όμως, θα έφερα σε δύσκολη θέση την κοπέλα. Δηλαδή της έλεγα, όπως και μου δεν καταλαβαίνει, Παγκοδί μου. Είστε γελοί, είστε γελοί, γελοί. Γελοί αυτό. Πιο ωραίο το αμανέ και ντου, πιο προβάσι. Εγώ δεν... Αν κάποιος έχει καταλάβει τι έλεγε το παιδί αυτό, πιστεύω ότι είναι μια πολύ προσωπική του άποψη. Αυτό που λέμε είναι άποψή σου, εδώ είναι πραγματικό. Δεν καταλαβαίνει κανείς μόνο αυτός. Δεν, μπράβο του γιατί, αφού δεν καταλάβει 100 ονοματέα εδώ πέρα και τυχόμαστε, τι είπε ρε φίλε. Δεν μπορούμε να... Συμπάξουμε, τι είναι αυτό, δεν θα συμπάξουμε, λυπάμαι πάρα πολύ. Να είναι καλά όμως τα παιδιά, καίνε τα κύτταρα, ένα και το καίνε, θα το βρουν. Θέλω να μου πεις ποια είναι η ιδανική διάρκεια για το σεξ. Μην πιάδεστε, αλλά όχι και τα ζάμαργα που λένε στο χωριό μου. Να είναι και ο ριτζάκι όμως, μην τον κάνουν λάστιχο. Ναι. Και πολλές φορές, δηλαδή νορμάλ και πολύ. Πόσο δηλαδή. Όχι πολύ και λίγο. Πόσες. Πολλές. Αποφάσισε κυρία πόσο. Μου. Και 10 τη μέρα. Σήμερα πόσες φορές έχεις κάνει. Καμία. Ρε κράτα μία. Μ' αρέσει που μιλάς πάρα πολύ επιστημονικά έτσι. Μιλάω πολύ επιστημονικά και δεν μου το επιτρέπει το επαγγελμά. Είσαι φιλόλογος. Ναι, γιατί φιλόλογοι ξέρουν πάρα πολύ καλά να χειρίζονται τη γλώσσα. Thank you.
Εμένα η δική μου φιλόλογος. Θα μου πεις, ήταν και άλλες εποχές. Ναι, ήταν πριν 10 χρόνια. Ήταν άλλες εποχές, μάλλον. Εδώ πέρα τώρα αυτή η κοπέλα, δεν την ξέρω φυσικά, να είναι καλά η κοπέλα. Το 10 φορές την ημέρα ήταν σχεδόν αστείο. Ενώ, δηλαδή, 10 φορές. Ούτε όταν ανακαλύπτεις τι σου συμβαίνει, δεν μπορείς 10 φορές. Δεν μπορείς να πάρεις τα πόδια σου αρχικά. Να λέμε και κάποια ιατρικά πράγματα, παιδιά. Μην λέμε, αυτός 10 φορές. 10 φορές είναι στο κρεβάτι, τα κατάκητος μετά. Δεν γίνεται. Ο άντρας τουλάχιστον, η γυναίκα δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει. Δηλαδή δεν σου πηγαίνει πια το σύστημα, σου λέει δεν έχεις κάτι άλλο. Μην πας και ζορίζεσαι χωρίς λόγο. Η κοπέλα προφανώς αυτή είναι πιο χαλαρό το κατάστημα, οπότε κάτι παθαίνει. 10 φορές την ημέρα αποκλείεται και στην ερώτηση πόση σήμερα καμία. Άρα σπεί μία να κάνει και το σταυρό της το κορίτσι. Πολύ ωραίο αυτό ότι ο φιλόλογος έχει να κάνει με τη γλώσσα. Δεν το είχα στο μυαλό μου, άρα καταλαβαίνετε καμιά φορά γιατί θα σας πείτε ένα παιδί ότι η κατεύθυνσή μου θέλω να γίνω φιλόλογος. Σκεφτείτε διάφορα, να είναι καλά το κορίτσι, τα φιλιά μας. Μας έφτιαξε. Ποια είναι η αγαπημένη κατηγορία πορνό? Ερασιτεχνικά. Γιατί το κάνω κι εγώ το ερασιτεχνικό. Βλέπουν οι γυναίκες πορνό? Δίνω πανελλήνιες χρόνο. Δεν έχω χρόνο να βλέπω πορνό. Είναι πολύ τέλειο να βλέπεις πορνό. Κοινωνικό μήνυμα. Οι πανελλήνιες καταστρέπουν το πορνό. Ξέρεις ότι οι πανελλήνιες έχουν πολλά κοινά με τα πορνό? Γιατί σε αγαπάνε. Και επειδή σε αγαπάνε και επειδή κυνηγάς μόρια. Πολύ δεν είναι. Εμείς όταν δίναμε πανελλήνιες είχε μόρια. Τώρα δεν έχει. Τώρα τι έχει, τι κυνηγάτε? Πάντα έχει μόρια. Πάντα έχει μόρια. Διπλής. Πάντα, άμα δεν περάσει, πολύ μόριο. Αλλά ναι, η κοπέλα. Την καταλαβαίνω. Τι την καταλαβαίνεις? Κι εγώ έδωσα. Κι εγώ έδωσα, αλλά άμα ήθελα. Δηλαδή, να σας πω κάτι, όταν δίνετε πανελλήνιες δεν έχετε ούτε 5 λεπτά διάρκεια να δείτε ένα τεχνικό πορνό. Άκου τι ρώτησε κι άλλο. Δηλαδή, ή να το κάνετε, η άλλη σου είπε, δεν έχω, το κάνω. Μπράβο. Τι έχεις? Άντε, δεν έχεις χρόνο να φας, για πού είστε, σε κάτι φυλακές? Μα πω... στο δωμάτιό σου, όπως θα σου φέρουν το φαγητό, είναι ωραίο στικάκι, ένα USB, 3 λεπτά και να φύγει το κεφάλι σου. Ασχοληθείτε λίγο με τα παιδιά σας. Εκτός από τις φορές που κάνεις σεξ και τις φορές που κάνεις μπάνιο, ποια άλλη στιγμή απολαμβάνεις να είσαι γυμνός? Όλη μέρα. Βλάκα. Γενικά δεν μου αρέσει να είμαι γυμνός. Και δέος. Θα τα πετάξω όλα τώρα. Δηλαδή σε καμία άλλη στιγμή τη ζωή σου? Όχι. Τι είναι να σηκωθώ το πρωί και να είμαι γυμνός, να βάλω τροφή στα σκυλιά και να αρχίσω να πιω τον καφέ μου και να κάθομαι ντάπ ντουπ να χτυπάνε τα πουλιά πάνω στο πληκτρολόγιο? Συγγνώμη, με το θέμα πουλιά φέρατε το Σπύρο Πούλη, ρε παιδιά! Ωραία, αγόρι μου. Κοίταξε, είναι πολύ ωραία ευκαιρία που ήρθες αρχικά εδώ, γιατί έχουμε ένα θέμα το οποίο το κατέχεις, δεν μπορείς τίποτα. Το οποίο το κατέχεις πολύ. Θέλω να μας πεις, εσύ όταν έδωσες ποτέ πανελλήνιες? Ποτέ. Ωραία. Είσαι τρελός. Έχεις δει ερασιτεχνικά πορνό? Έγινε. Ωραία, άρα πες μας. Εδώ τι γίνεται πίσω? Αρχικά γιατί κοντινό, γιατί, για ποιο λόγο σου κάνανε κοντινό? Γιατί είμαι κουκλάκι, ήρθα εδώ και ομόρφινη η εκπομπή. Τι είναι, το καινούριο? Ναι, το καινούριο, πάει βόλτα περιοδία. Πού πας? Μην κοιτάς από εδώ, εμένα θα κοιτάς από εδώ. Μα εσένα δεν... Παντού, παντού, σε όλη την Ελλάδα. Μισό λεπτό, ρε. Γιατί με ζητάνε από παντού. Χτυπάς πολύ στα ίσα τη Βερβέρη. Αυτό το έχουμε πόρτα. Δείξτε λίγο το πρόγραμμα, μην δείχνετε το κοντινό, θα τρομάξει ο κόσμος. Δείξτε λίγο το πρόγραμμα. Είναι βίντεο, είναι βίντεο. Τι υπόθεση, κούκλος αρχικά. Σπύρο, να σου πω κάτι. Κοίτα, κύριε, αυτό είναι άστο. Δεν είναι ωραίος ο Αποστολάκης, ούτε μιλάει. Εσύ είσαι ο κούκλος. Δεν έχω δει πιο ωραίο άντρα εγώ στη ζωή μου από τόσο κοντά. Δεν είναι ο πιο ωραίος άντρας που κυκλοφορεί. Ναι. Παιδιά,
Ξέρετε, όχι, παντού πιστεύω ότι παίζουν και σπίτι μου. Βρείτε την ημερομηνία στο κολονάκι, θα είναι στο μπαλκόνι μου. Θα κάνεις τόσες πολλές παραστάσεις. Θα κάνω, ναι, δεν μπορώ. Έχεις, δεν μπορείς, το ξέρουμε. Δεν μπορώ να κάσω, μέσα να δουλεύω. Δεν μπορείς, θες να δουλεύεις. Πάρα πολύ. Πολύ ωραίο το στυλ σου. Ναι. Πολύ ωραίο. Τζόβενος, έβρισες τα καλύτερά σου. Ναι. Γκομενάκι. Θέλω να σας πω, έτσι που είναι ευκαιρία, ότι εγώ το Σπύρο το γνώρισα στο κάτι χωρισμένα παλικάρια. Ναι, ναι. Και είναι πέρα από εξαιρετικό, το οποίο το γνωρίζουμε όλοι. Πάρα πολύ καλό ηθοποιός, πολύ καλό κομικό. Είναι από τους πιο γλυκείς και ωραίους τύπους που έχω γνωρίσει. Ναι, είναι, παιδιά, είναι. Δεν το πιστεύει. Κανένας, πέρα από πολύ όμορφο αυτό, το βλέπουμε έτσι κι αλλιώς. Εγώ σας μιλάω για την καρδιά εδώ μέσα. Πολύ ωραία διαφήμιση, τι να σου πω. Να είναι καλά, καλή επιτυχία ευχόμαστε. Σήμερα παίζεις κάπου, θεωρείς? Σήμερα παίζω στο Βεάκιο. Ο Θεός μαζί σας. Βεάκιο, ναι, έχουμε λίγο βροχούλα, αλλά θα παίξουμε. Πάρτε ένα τηλέφωνο πριν πάτε. Ναι. Πιστεύω ότι θα σταματήσει. Τρεις φορές και καμία κηδεία, να είσαι καλά. Εντάξει, ναι. Πολύ ωραίο μου το έδειξες. Ναι, το έκανες πολύ σωστός. Ναι. Είσαι ωραίος, μετράς, είσαι ο καλύτερος. Σπύρος Πούλης, αγαπάω, το ξέρεις. Νικόλα μου. Άστα τα Νικόλα μου. Τώρα θα πρέπει να φύγει, γιατί βλέπω ότι έχει διατάσει να καθίσει. Πέρασε, παιδί μου. Δεν θέλουμε να συζητήσουμε. Δεν θέλουμε να συζητήσουμε. Για το σεξ, να πούμε. Για το σεξ γελάει ο κόσμος. Δεν είναι για το σεξ, παιδιά, είμαι εγώ. Εμένα θα ρωτήσω. Για όλα είναι εδώ, δεν φεύγει. Έμα και έρχεται άλλο περιστατικό. Γιατί έχουμε δουλειά. Τι ωραία περνάνε. Α, θα βγει. Μπάλια, βγήκε. Εγώ δεν καταλαβαίνω αυτή την πόζα. Ούτε εγώ. Λοιπόν, είσαι έτοιμη? Ναι. Χάρηκες που είδες στο Σπύρο? Πάρα πολύ, έχουμε παίξει μαζί. Τι? Θέατρο. Με μεγάλη επιτυχία κάναμε το ζευγάρι. Εγώ τον καταπίεζα. Α, τη ζωής. Ναι. Πολύ τέλεια. Στέλνω αυτή την τηλεόραση. Ναι. Στη Φιλόλογο. Αγγελικούλα, Αγγελικούλα ζάχαρη, Αγγελικούλα μέλι, πάτα play να δούμε τι μας έφερε σήμερα. Α, πολύ ωραία, πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Πολύ μαύρο. Η Νίνα. Ναι. Α, γιατί το έκανε το μαλλί τόσο μαύρο? Εμένα μου αρέσει το look, δεν είναι ωραίο? Ωραίο. Έλα παιδιά, πείτε είναι ωραίο ή να με... Αν δεν λέτε, θα το βλέπουμε πολύ ώρα, δεν είναι και μεσημέρι. Πάρα πολύ ωραία η Νίνα. Σεξι Νίνα. Άνοιξε. Είναι υπέροχο, τι όχι ρε. Είναι τέλειο, είναι ολοζώντανο το παπούτσι αρχικά, είναι η παρέα της για το βράδυ, plus two. Τα κοτσιδάκια είναι ό,τι καλύτερο έχει συμβεί σε κρανίο. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Όχι, και το παπούτσι, δες το τι ωραίο. Έχει την Grace Kelly. Ποια είναι, όχι, την Marlen Dietrich. Παπούτσι Dietrich, δεν την έχουν πατήσει πολύ τη Marlen. Πολύ ωραίο το ζακετίνο εδώ πέρα το λεπτό αυτό, γιατί μπορεί να βρέξει. Υπέροχο είναι. Μέσα είναι εντυμένη Rainbow. Εμένα μου αρέσει, είναι από τα καλύτερα. Μπράβο! 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 Δεν σας άρεσε πριν και σας αρέσει τώρα εδώ? Γιατί, θέλετε να πάτε ταξίδι με την εταιρεία της, υπέροχη. Είναι από τις πιο ωραίες αεροσυνοδούς που θέλεις χωρίς λόγο να πατάς το κουμπάκι να σου φέρει νερό, θες τσάι, αναψυκτικό, απλά μόνο και να σου μιλάει. Πάρα πολύ ωραίο, μ' αρέσει που το μαντήλι έχει δυο αυτιά κάτω για κάποιο λόγο. Το κραγιόν είναι εξαιρετικό, είναι αρπαγμένο από εδώ, να ξέρετε το χρώμα. Τα γαλάζια δεν το συζητάμε αυτή τη στιγμή τι συμβαίνει, κάτι θα λέει για το πρόσωπο. Πολύ ωραίες οι φούσκες, το μαλλί είναι τέλειο. Μπράβο! Μπράβο, μπράβο, καλές πτήσεις! Η Βαλεντίνη είναι όντως στη θάλασσα και κάνει μπάνιο. Είναι μόλις καλό καλοκαιράκι, πιο μεσημεράκι, είναι πολύ βαθύ για μεσημέρι, είναι πια καλοκαίρι. Δεν τη νοιάζει, δεν τη μέλει, θέλει να χορεύει τσίφτε τέλη. Πολύ ωραία τα χρυσά, τα έχει συνδυάσει πολύ ωραία. Εγώ θα βγάζα αυτά τα μικρά στη μέση, με ενοχλούν. Πολύ καλή υπερβολή, και αυτό δεν μπορεί να κάνει ακριβώς. Αλλά ωραία να πεις, είναι καλοκαιρινή, να είναι καλά. Εδώ θέλει να μας τρελάνει η μικρή μου ξαδέρφη. Βάζει, βγάζει τα μαλλιά. Εδώ βλέπετε το τράβα-τράβα έχει αποδυναμωθεί το σύστημα.
Είναι σαν κάτι γατιά που τους λείπει τρίχα και έχουν στο τέλος μια φούντα. Δεν μπορώ να το αντιμετωπίσω αυτό που τη συμβαίνει. Όχι, είναι το εξτέ όπως τα έβγαζε από τα νεύρα. Τι είσαι αυτό. Έφυγε. Αυτό σου λέει άστο αφού έχει μείνει αυτό σαν τα Σουίφερ. Πολύ ωραίο. Σετάρεται με την κουρτίνα σαφέστατα αυτό που είναι το ίδιο ύφασμα. Υπέροχο. Μέσα καφέ. Τα μαξιλάρια. Τα από εδώ μαξιλάρια έχετε γίνει πια. Τα από εδώ μαξιλάρια. Εδώ πια παίζουμε με τα χρώματα. Εδώ είναι από εδώ. Το κραγιόν σετάρεται με τα από εδώ. Αυτό σετάρεται με την προηγούμενη κυρία που είδαμε, γιατί ήξερε ότι ακολουθεί. Τα γυαλάκια μόνα τους. Εδώ πέρα κάτι έχει διαβαστεί, έχει σταυρωθεί. Άμα ξέρω. Εδώ ένα φυτό. Σημαίνει ότι είναι ζωντανή, δεν είναι πεθαμένη. Μπράβο της. Είσαι υπέροχη. Μπράβο. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Τρίτη 18 Ιουνίου και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του TV Ροδόπη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Τρίτη 18 Ιουνίου και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του TV Ροδόπη Ανατολικής. Κάτσε έτσι, κύριε Φωτεινούλα μου, δύο λεπτά έργο σου. Παιδιά, ωραία η φωνή της, δεν είναι. Τώρα δεν σας φαίνεται πιο ωραία αντιμένη. Ούτε εμένα, δεν έχει να κάνει. Κοίταξε να δεις τώρα, έχει βάλει αυτό, είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι ωραίο. Και αυτό άμα χαλάσουν, αυτά τα κάνεις κουλαρίκια, μην είστε χαζές. Αυτό άμα βγάλεις το κρυκάκι εδώ, το περνάς πίσω εδώ, πάρα πολύ ωραίο είναι. Εγώ αυτό δεν καταλαβαίνω τι είναι, θέλω να το τραβήξω, άρα δεν ξέρω τι θα συμβεί. Α, είναι φυλακισμένο μπούστο. Πολύ ωραίο. Υπάρχει στράπλεξ, που είναι πολύ ωραίο. Ωραίο το σακακάκι. Τα μαλλιά. Τα μαλλιά, είδες, μέχρι που έχει άτμη, δεν έχουμε καθόλου και αυτή ξεκινάει από εδώ. Είναι πολύ. Τα μαλλιά δεν είναι. Το άλλο ωραίο δεν είναι όμως. Έλα ρε, ωραία είναι. Σε σχέση με τα άλλα, μπράβο, έχουμε δει πρόοδο, μπράβο! Εντάξει, είναι πολύ ωραίο το χρώμα να πούμε αρχικά, είναι πολύ ωραίο αυτό το λεμονί. Πολύ ωραίο, πολύ σκαυτό, καλό μεσημεράκι, ποδάρες, άρες, κουκουνάρες. Μπράβο στο κορίτσι μας, μας έσαξες! Μισό, μισό. Για άνοιξε να το σκεφτούμε με την παρέα μου εδώ. Εδώ το κουμπί αυτό είναι επικίνδυνο για παπ, τεστ. Πολύ... Τα παπούτσια εμένα μ' αρέσουν. Τα παπούτσια είναι ωραία. Και επίσης άμα δεν είναι αυτό, κάνει ένα κλάκ. Είναι πολύ ωραίο ανοιχτό. Είναι ένα βολικό ρούχο, πολλά μαλλιά για πρωί. Χορεύει και αυτή η καημένη. Τι να κάνεις πάνω στα χαλιά. Δεν βγάλαν τα χαλιά καλοκαίρια. Εν πάση, τι μας νοιάζει τώρα. Να είναι καλά η κοπέλα, να είναι καλά. Όλο ευχές. Είναι πλαστελίνη. Τι είναι η σοκολά. Είναι σαν μπισκότο. Παίρνω... Παιδιά, είναι τέλειο. Αυτό θα το φάμε. Είναι τέλειο, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Αυτό είναι άμα σας μείνει ύφασμα, το βάζετε, πιάνετε δύο εδώ πέρα και τελειώσαμε. Αυτό είναι το σατέν, το χειρότερο που υπάρχει. Αλλά της πάει πολύ το χρώμα, δεν είναι ωραίο χρώμα. Τα μαλλιά πια είναι λίγο Ντάνι Ζούκο, γκρίζ, της αρέσει. Είναι πολύ μοιραία. Έχω την εντύπωση ότι αυτά είναι τα ξαδερφάκια αυτού νου. Είναι αυτό. Ναι. Είναι αυτό. Ο Ταύρος στην κατάθλιψή του. Πολύ ωραίο και το ταφ δίπλα στα αυτή τη. Θα βρούμε τον τίτλο της εκπομπής σιγά σιγά μέχρι να τελειώσουμε. Μα πάνε και την βάζουν στη μέση. Να είναι καλά όμως, είναι κουκλάκι ζωγραφιστό πλατελίνινο. Η κυρία Στέλλα μου αρέσει πάρα πολύ που έχει βάλει αυτό το οποίο δεν καταλαβαίνω τι είναι. Δεν καταλαβαίνω τι συμβαίνει πάνω σε αυτή τη ζακέτα. Αυτά... Είναι αυτά που κάνει βολάν. Είναι ζακετοβολάν. Είναι ωραίο να πεις γιατί κάνει τα δικά του. Δεν παρακολουθείς το σώμα. Είναι πολύ σωστό. Πας να μετρήσεις τα βολάν, με το κύμα χάνεσαι. Εδώ πέρα υπάρχει κάποια πηξίδα, την πάει κάπου φαντάζομαι. Δεν ξέρω, ψάχνετε. Σταυρός πάντα εδώ. Πολύ κοντά πια. Φοριέται χρόνια. Πρέπει να μεγαλώσουμε λίγο. Τι τσόκερ, μωρέ. Θα πνιγεί. Το νύχι είναι αδιανόητα υπέροχο, ίδιο με την πολυθρονίτσα της. Είναι πολύ σωστή. Μπράβο, μπράβο κυρία Στέλλα, μπράβο. Παιδιά, εκεί πέρα στέλνουν εταιρείες ρούχα που είναι stock από το 80. Δηλαδή, ειλικρινά... Από τη λαϊκή είναι καλύτερα. Και μένουν και στο πλήσιμο, δεν γαριάζει, εμένα θα ρωτάς.
Εδώ δεν θεωρώ ότι κολακεύει κάτι αυτή την κοπέλα. Ποιο είναι στο Σύνταγμα? Όχι, ρε, δεν φόρει. Έτσι βγαίνει ο κόσμος έξω. Έχω να βγω καιρό στο κέντρο, ενώ η Μαρία κούκλα δίπλα, την Αδική και το πλάν. Έχω περιοδεί όμως με την Μπερβερίτσα και θα περάσω από όλες τις πόλεις. Θα σας δω. Είστε, ρε, είστε. Ένα χειροκρότημα σε αυτή την ομάδα, ρε. Ωραία. Έχω κι άλλο. Αδυσόπιτοι είστε σήμερα, δεν έχετε σταματήσει. Oh. Εντάξει, να σας πω κάτι. Εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι το καλύτερό της. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Εντάξει, εδώ πέρα μιλάμε τώρα, έχει φύγει, ε. Πολύ ζούγκλα για να γίνει. Εδώ εγώ τα βλέπω πάλι αυτά τα θηλυκάκια. Κόφτε τα. Δεν είναι, δες το αυτά. Όλα θέλουν να βγουν προς τα έξω. Όλα έχουν, ένα δεν γυρνάει πίσω από τον νόμο. Όλα θέλουν να έρθουν να πάρει το λαιμό. Εν πάση περιπτώσει, το μαλάκι της... Το έχω δει και καλύτερο. Το πρόσωπο είναι εξαιρετικό. Σαν να λάμπει λίγο, δεν είναι? Μπράβο σας! Μπράβο σας! Είστε υπέροχοι! Είστε οι καλύτεροι! Λοιπόν, σήμερα ο καλεσμένος μου είναι ένα νέο παιδί. Είναι πάρα πολύ όμορφος. Πρωταγωνιστή σε μία από τις πολύ αγαπημένες σας σειρές. Τρελαθήκατε ήδη. Κυρίες και κύριοι, ο Βασίλης Μίχας. Γεια σου, Ραφώνη, τι κάνεις? Καταλαβαίνεις. Γεια σου, Βασίλη. Μπορώ να πω... Γεια σας. Τα λιποθυμάνε τώρα μία-μία. Τι γίνεται, Βασίλη, παιδί μου? Μία παρένθεση μικρή. Παρακαλώ. Κάνω την παραγγελία στον Αντρέα. Γιατί γνωρίζουν όλοι τον Αντρέα, με να μην έχει ξεπεράσει αυτό, έτσι? Έχουμε πάει τα νιάτα μας στην τηλεόραση. Κάνω την παραγγελία. Ναι. Σε φάση... Μπράβο για τον Αντρέα, κύριε Κατάρχη. Σε φάση, κύριε, μπορείτε να μου βάλετε ένα κομμάτι, ας πούμε, σε αυτή... Μπράβο, αγαπητέ. Περίπου, ρε παιδί μου. Περίπου, κύριε. Και μου λέει, και τι είμαστε τώρα, ελληνάδικο? Όπα! Όπα, ρε, έβεξε τσαμπουκάς, μπράβο, Αντρέα, έτσι. Του λέω, συγγνώμη, πριν μπω, αυτό θέλω. Αυτό ήθελε το τραγούδι. Ρε, εσύ, Βασίλη, αρχικά γιατί γνωρίζεις τον Αντρέα. Ρε Βασίλη, πες μου λίγο, τι παίζει. Τι. Πώς έκατσε όλο αυτό? Αυτό που διάβασα ισχύει, ότι ενώ σου έγινε η πρόταση από το Facebook. Ναι. Τι γίνεται, παιδιά? Έχω τόσα χρόνια, ένας δεν μου έχει πάρει να βάζει Facebook. Είναι πια, γιατί και η παπά που ήταν εδώ πέρα, η Δανάη παπά, μου είπε ακριβώς το ίδιο. Ναι. Ότι έγινε μέσω Instagram. Πώς έκατσε, για πες. Αρχιοθετημένα, δεν τα ανοίγω ποτέ. Έχουμε casting την τάδε μέρα. Στούντιο Κάπα. Εσύ ήσουν ηθοποιός. Εγώ ξεκίνησα modeling. Modeling. Έκανα κάποια σεμινάρια υποκριτικής εκείνο τον καιρό. Σε διέφερε δηλαδή? Ναι, 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 το πολύ σκεφτόμουν. Ωραία. Ναι. Ναι. Πολύ. Όχι, το ξέρουμε. Τι γίνεται? Ναι, βλέπουμε. Οι φωτογραφίες είναι ικανοποιητικά εντυπωσιακές. Μπράβο, παλικάρι μου. Μπράβο, ρε παιδί μου. Να είσαι γερός. Μπράβο το παιδί. Μπράβο. Ενώ έχει μία σημασία, δεν είναι εύκολο να ξέρεις αυτό. Ποιο? Το modeling. Επειδή το ξέρω, μιλάω γιατί είμαι χρόνια modeling. Ενώ δεν είναι εύκολο. Έχω κάνει από τα 14 είμαι παιδιά στο modeling. Έχουν δηλαδή τα παιδιά τα καινούργια, τους δίνουμε χώρο. Δεν είναι εύκολο. Επίσης, μεταλλάσσεσαι ικανοποιητικά και είναι λίγο το στυλ όλο. Είναι πολύ εξωτερικού με κάποιο τρόπο. Είναι, δεν παίζει μόνο φωτογράφος. Είναι φουλ απαιτητικό. Σαν επάγγελμα. Έξω. Ναι. Και δύσκολο. Έχεις δουλέψει έξω? Ναι, ναι. Και γιατί ήθελες να μείνεις και έφυγες? Τι? Όχι, έκανα τίποτα, ταξιδάκια, ναι. Εσένα τι σε ενδιαφέρει? Υποκριτική. Α, γλυκά του κύριε Συμβασίλη, ας πούμε. Πώς ήταν στο γύρισμα? Τώρα τελειώνει το σύριαλ φέτος, τελειώνει, έτσι δεν είναι? Ναι, τελειώνει. Τι θα μας αποκαλύψεις που δεν πρέπει και να το πεις μόνο σε εμάς? Ξέρετε ότι δεν έχω πατέρα. Σε μένα μιλάς? Ξέρετε ότι δεν έχω πατέρα. Δεν έχει πατέρα. Ωραία, δεν, τίποτα. Δεν έχω. Δεν έχεις πατέρα. One night stand, η μάνα.
One night stand, μάνα. Εγώ τι ακούω και δεν αντιδρώ καθόλου. Αγνώστου πατρός, τίποτα. Αγνώστου. Με, τι, να σε ρωτήσω, τη Δανάη, μισό λεπτό εδώ, έχουμε γίνει γειτονιά κανονικά. Στην επιστροφή εκεί πέρα που συμβαίνουν όλα αυτά, αυτή τη Δανάη θα την παντρευτείς τελικά ή ούτε κατά διάνοια? Όχι. Μήπως λες ψέματα για να είναι νεύρε, παιδί μου, μετά? Όχι, όχι, δεν θα την παντρευτώ. Θα την αφήσει έτσι, ναι. Αλήτης. Είναι ωραίο. Είναι ωραίο. Μάγκας. Πόσα επεισόδια την έχει χθες την κοπέλα? Πάρε βρε παιδί μου τη Δανάη 2 λεπτά, ανεβάστε ένα story να ησυχάσει ο κόσμος, να πάμε και εμείς στις δουλειές μας καλοκαιριάτικα. Θα... Άκου τώρα η άλλη, θα κάνετε άλλο παιδάκι. Μπορεί. Μπορεί. Εσύ βλέπεις παιδί μου αντένα και έρχεσαι εδώ με θράσος και ρωτάς. Η κοπέλα έχει άγνοια κινδύνου. Μα είναι δυνατόν. Ωραία, ελάτε, ελάτε λίγο να συντονιστούμε, γιατί δεν μπορούμε, η αλήθεια είναι, γιατί μας έχεις φάει λίγο με αυτή την Δανάη. Δώσε κάποιες απαντήσεις, η κοπέλα έχει πάρει κατά πόδας όλη την ιστορία σας, έχει τη δική της την αγωνία, θέλει η κοπέλα να πάει να κάνει δύο βουτιές, δεν πάει, γιατί έχει αποβάλει άλλη, θα κάνετε ένα άλλο παιδί. Πες και ένα ψέματα, ναι, μέχρι να παίξει δεν θα βρεθείτε. Ναι. Ψέματα, είπε, το καταλάβατε όλοι. Μη χαίρεσαι, αχάρηκε, άλλη άδικα. Εν πάση περιπτώσει, άρα τελειώνει η επιστροφή φέτος. Έχεις ανοίξει κάτι για του χρόνου? Συζητάω. Για θέατρο. Προς το παρόν. Θέατρο. Ναι, ναι, ναι. Α, τι ωραία. Ναι. Έχεις παίξει ποτέ θέατρο? Όχι. Πώς το φαντάζεσαι? Ξύλο. Γιατί είναι μια άλλη δέσμευση, εννοώ. Είναι πολύ διαφορετικό από, ναι, το σύριαλ. Ξύλο. Ξύλο, θα το φας. Μια χαρά, σε βρίσκω. Άξι, πολύ έτοιμο. Μάχημος. Μάχημος. Μάλιστα. Πάμε, θα σταμάθω εγώ. Για το modeling μπορώ να το δω. Τώρα στο ηθοποιηλί και όχι, αλλά για το modeling μπορώ να σου πω. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και γυρίζουμε εδώ. είμαι εδώ, ναι μωρό μου για σένα, όσο έχεις εμένα, δεν θα πάθεις κακό. Είμαι εδώ, να σου λέω αλήθειες, να ομορφαίνω τις νύχτες, γιατί απλά σ' αγαπώ. Βασίλη, πες μου κάτι λίγο. Εσύ από μικρός τι ήθελες να γίνεις? Ποδοσφαιριστής. Έγινες? Όχι. Καθόλου. Δεν τα κατάφερα, δεν τα κατάφερα. Έκανες όμως μικρός, πήγαινες? Ναι, ναι, πήγαινα φουλ από 6 χρονών. Αλλά έκανα 3 χειρουργία στα γόνατα, οπότε δεν. Μα από 6 χρονών επιτρέπεται να πάει το παιδάκι να παίξει ποδόσφαιρο? Πάνω στην ανάπτυξη επιτρέπεται σε εκείνη την ηλικία? Άρα μου έλεγε ψέματα η μάνα μου και δεν με έγραφε σε κανένα άθλημα. Γιατί μου έλεγε. Ήθελα να πάω μπάσκετ και με γράψανε και μετά μου λέει: Όχι, όχι, Νίκο, μου είπε ο γιατρός ότι αν κάνεις μαζί δεν θα ψηλώσεις. Έλεγε αλήθεια, αλλά έκοψα και το μπάσκετ. Άρα και χωρίς μπάσκετ και σε αυτό το κόντος. Εσύ το κομμάτι του modeling είναι, ξεκίνησε έτσι όπως ξεκινάει σε πάρα πολλές ελληνικές οικογένειες. Μα είναι κούκλος ο Βασίλης, να γίνεις μοντέλο. Που στο λένε και κάποιοι λένε: Εσύ να γίνω μοντέλο. Εντάξει. Σου άρεσε κάπως? Έπεσε μετά το ποδόσφαιρο. Που σταμάτησα με τα γόνατα και αυτά, είχα ψηλό καταθλιψούλα. Καλά, στεναχωρήθηκες, φαντάζομαι. Ναι, γιατί αυτό σκεφτόμουν. Και μία φωτογράφος με βρήκε. Εντάξει, λέγανε. Κάποια. Έχεις καταλάβει λίγο ότι κάπως έρχεται και σε βρίσκει, ναι, αυτό, ναι, 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 ναι. Μπράβο σου, τα προκαλείς, θεωρείς? Ναι, νομίζω. Νομίζω ότι είμαι ανοιχτός σε αυτό το θέμα, δηλαδή. Είναι ο... Ναι, γιατί έχει σημασία, παιδιά. Αυτό που λέμε, βάλτε ένα ωραίο στόχο και κάπως, ναι, θα έρθει και θα. Είναι, πρέπει να το πιστέψεις απλά. Όχι, θα ήθελα, είναι αυτό. Θέλω να γίνω αυτό, δηλαδή το παρακολουθούμε, γι' αυτό τον παρατήρησα ότι είναι δεύτερο. Λέει, και στο σύριαλ τίποτα, μέσα στο Facebook θα είχα και κάπως το άνοιξα. Και εδώ μια φωτογράφος. Άρα το παιδί αυτό, χωρίς να καταλάβει, προκάλεσε αυτό που ήθελε. Να πάρουμε αυτό το παράδειγμα και σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ, Βασίλη μου. Εύχομαι να είσαι τυχερός και να κάνεις αυτό που αγαπάς. Να είστε καλά κι εσείς. Να έχετε ένα καλό απόγευμα. Τα λέμε αύριο εδώ στις 3, γιατί... Μα είστε η καλύτερη παρέα, Αλκατράς! Στην καρδιά, σαν το αίμα που κύλησε βαδιά, σαν μαχαιριά, μια ανάσα που κοβέται στα στήθια μου ξανά, σαν τις